Γιόρτασε σήμερα η Ιερά Μονή της Αγίας Ελεούσας στο φαράγγι της Κλεισούρας στην Αιτωλοκαρνανία. Ψηλά μέσα σε μια εισοχή των βράχων όπου σχεδόν αιωρείται η Ιερά Μονή προκαλεί το δέος των πιστών που ανηφορίζουν τα σκαλοπάτια με σκοπό να προσκυνήσουν την χάρη της Παναγίας μας. Δόχου πηγής Ελεούσης, το 20ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Μεσολογγίου Αγρινίου, θυμίζει μετεωρητικό μοναστήρι, έτσι καρφωμένη που είναι στο βουνό, στα περίφημα στενά της Κλεισούρας. Ο σημειογράφος αναφέρεται στην Παναγία μας, διότι ομολογεί και αισθάνεται και αναγνωρίζει με αυτόν τον τρόπο ότι η Παναγία μας είναι εκείνη όπου όποιος έχει κοινωνία μαζί της αναζωογονείται πνευματικά, ξεκουράζεται και αντλεί δύναμη και κουράγιο για την πορεία της ζωής του. Αυτό πραγματοποιείται και αυτές τις ημέρες, αυτό εδώ το Ιερό Μοναστήρι, το οποίο είναι υψωμένο και έχει οικοδομηθεί από τους πατέρες μας και από τους προγόνους μας στα βράχια εδώ της Κλεισούρας. Και με αυτόν τον τρόπο, καθώς περνάμε διαβάτες από αυτό το σημείο, επικαλούμαστε πολλές φορές την πρεσβεία της Παναγίας μας, κάνοντας το σημείο του σταυρό μας, και την επικαλούμαστε για να μας σώσει, για να μας βοηθήσει στην οποιαδήποτε διακονία και στο οποιοδήποτε πρόβλημα προς επίγυση του οποίου πορευόμαστε, και να χαρίζει την υγεία και να χαρίζει τα λογικά και τα μυαλά μας. Πάντα την πρώτη Παρασκευή μετά την Ανάσταση, ανήμερα της γιορτής, πλήθος πιστών από όλα τα σημεία του νομού Αιτωλοκαρνανίας αλλά και διερχόμενοι στην Εθνική Οδό Αντιρίου Ιωαννίνων προσέρχονται να προσκυνήσουν και να ζητήσουν την βοήθεια της Παναγίας. Προσκυνήσουμε να μας δώσει υγεία η Παναίτσα που είναι θαυματουργία. Να μας βοηθήσει πάνω όλα να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία. Θερματουργία, πολύ θερματουργία. Έχετε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο.